σχέση μπορεί να έχει η μπουγάτσα με το βόλεϊ? Αν βιαστείτε να πείτε καμία, τότε κάνετε λάθος. Και για του λόγου το αληθές, τρεις πιτσιρικάδες παίκτες των Κίτρινων, η Μέλκας, Παπασταματάτος και Μίλης, βάλθηκαν να αποδείξουν ότι το να παίζεις καλό βόλεϊ χρειάζεται τόση δουλειά σχεδόν όσο χρειάζεται για να φτιάξεις την τέλεια μπουγάτσα. Ο μάστορας του είδους, Δημήτρης Μπατής, υποδέχθηκε τους πιτσιρικάδες στο μαγαζί του στο Ρετζίκι πριν πάνε στα περαιτέρω. Πάμε παιδιά, σας δείξω την τέχνη της μπουγάτσας. Ωραία. Μοίρασε ποδιές, γάντια και το φύλλο άρχισε να ανοίγει. Πώς καρφώνεις, δεν καρφώνεις με τη μύτη, με έτσι, εδώ. Με αυτά που καρφώνεις, εκεί. Τι θα ζυμώσει φέτος ο Άρης? Άγνωστο, αλλά πιστεύω έτσι πως πάμε κάθε μέρα που δουλεύουμε να γίνει το καλύτερο. Πιστεύω όπως το βόλεϊ και όπως αυτό που κάνουμε τώρα με τα παιδιά το ζύμωμα, έτσι και πιστεύω με την ομάδα. Μαθούμε δηλαδή καλά, πιστεύω. Κάποια πράγματα ακόμη ήταν δύσκολα για τους νέους και απαιτούσαν δύσκολους χειρισμούς. Ναι, η υποδοχή είναι πιο εύκολη, πιστεύω, αλλά θα μάθω. Όπως μάθουμε. Για να δούμε. Κάντε λίγο πίσω. Τα προμάχος. Εδώ. Γιατί θέλει δύσκολα η καλή μπουγάτσα. Εντάξει, μας ορίζει, αλλά είναι για καλό. Φύλλο, βούτυρο, τύλιγμα, έστω και αν μπερδέψαμε βόλεϊ και ποδόσφαιρο. Ωραία. Το σύστημα 3-4-2 τώρα. Μάθε τεχνικά σκηνά κι αν κοινάσεις πια σκηνά. Η μπουγάτσα ετοιμάστηκε με αυτά και με αυτά και πήρε την άγουσα για το φούρνο. Λίγο μετά ήταν έτοιμη να βγει. Η ώρα της αλήθειας έφτασε. Η μπουγάτσα πήρε τη θέση της στη βιτρίνα, κόπηκε και ήταν έτοιμη για σερβίρισμα. Μπράβο. Εντάξει, μας ορίζει, αλλά... Οι παίκτες του Άρη ήταν ώρα να γευτούν τους κόπους τους. Αν και όπως λένε, καλύτερα να τους δίνεις αυτούς παρά να τους ταΐζεις. Δημήτρη, πέρα κι άλλη. Αυτή τελείωσε. Πάει αυτή, Δημήτρη. Χωρίσαμε για μια μπουγάτσα. Σου πέρα να γλυκαθείς. Και εσύ για να με γδικηθείς. Την πέταξες απ' την ταράτσα. Πιστεύω καταφέραμε ένα καλό αποτέλεσμα. Πιστεύω να υπάρχει το ίδιο και στο πρωτάθλημα και να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Το καμπανάκι σήμανε το τέλος. Και τι καλύτερο τέλος από αυτό. Μήλο μου κίτρινο, προειδοβάμενο. Κάδες του Άρη είναι το παρόν και το μέλλον. Παρόν και μέλλον όμως που βασίζεται σε ένα ένδοξο παρελθόν. Να, όπως εκείνο του 1997, τότε που η αρμάδα του Κώστα Χαριτονίδη με Γιάννη Μέλκα στην Πάσα και τον Βούλγαρο Γκάνευ στη Διαγώνιο κατακτούσε το πρωτάθλημα. Ήταν ένα γεγονός ιστορικό που μας άλλαξε κάπως όλη την ιστορία του βόλεϊ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Γιατί μετά από εμάς μεγαλούργησε ο Ηρακλής παίρνοντας πρωταθλήματα και πέρσι είδαμε να παίρνει πρωτάθλημα και κύπελλο και ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης του σήμερα είναι διαφορετικός. Είναι ένα μείγμα εμπειρίας και νιάτων. Ένας Άρης που απαρτίζεται αποκλειστικά με Έλληνες παίκτες και τον Γιάννη Μέλκα στον πάγκο. Μια ελληνική μάχη για την παραμονή. Με αυτή τη συνταγή θα παλέψει για να μείνει στην κατηγορία. Με Σωτηρίου και Κυριακίδη στα άκρα. Με Ανδρεάδη και Γκυρτζίκη στο κέντρο, Τζελάτη στη Διαγώνιο και Χαριτονίδη στην Πάσα και Λίμπερο τον Μπαμπαλιούτα. Στόχο ακόμα δεν μπορώ να πω κάτι, δεν έχουμε συζητήσει ακόμα με τον Κώστα και με την διοίκηση, αλλά η επιλογή που κάναμε, πιστεύω, που πήραμε από το καλοκαίρι, να πάμε μόνο με Έλληνες παίκτες και αν μπορούσαμε και από Θεσσαλονίκη, πιστεύω θα είναι όπλο για μας για να ξυπνήσει τον εγωισμό των παικτών, έτσι, για να δώσουν το κάτι παραπάνω για την ομάδα.